Όχι, ψυχάζω να την κάνει χωρίς ψωμί. Με τι, με πατάτα. Τίποτα. Νίτσα, σου αρέσει σε αυτό εδώ που κάνεις? Πάρα πολύ. Ναι, τώρα κάνω αυτό το γύρω-γύρω. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πώς θα το βάλουμε, αλλά με το μάτι μας, για να πάρουμε σωστές διαστάσεις, βάζουμε αυτή και αυτή παράλληλα. Είναι μια ευχάριστη απασχόληση. Περνάει ευχάριστα η ώρα, δημιουργικά, και ευχαριστούμε πολύ την Ελένη και το σύλλογο. Ήρθα εδώ για να μάθω κάτι, ώστε να ξέρω κάτι το μεγαλώσω, αλλά όχι ότι θα γίνω ράφτρια. Α, έτσι τα αφήνω. Αυτό. Είναι πολύ δημιουργική απασχόληση, ψυχοθεραπεία. Έχουμε κάνει, δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Περνάμε υπέροχα και ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα. Εγώ τι να σας πω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που, παρόλο που είμαι μεγάλη γυναίκα εγώ, και όμως προσπαθώ να προσαρμοστώ σύμφωνα με αυτά που μου διδάσκει η κυρία Ελένη Λαμπριάδου, που είναι κόρη μου στην ουσία, στα χρόνια. Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένες, γιατί είμαστε όλες εδώ μαζεμένες, θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα πούμε διάφορα και θα δημιουργήσουμε και κάτι για το Πάσχα, μαξιλαράκια και κάτι ωραία που θα βάζουμε τα αυγά του Πάσχα. Ήρθε σαν φίλη, σαν γνωστή, να τους κάνω λίγη παρέα. Ξέρω, ράψουμε λίγο, ξέρω, ναι. Να κόψουν τα κομματάκια, να τα γυρίσουν, να τους πούν πώς μπαίνει το χαρτόνι. Ορίστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βγούμε και στη τηλεόραση. Εδώ. Θα δείξουμε ένα πολύ ωραίο έργο μιας μαθήτριας που τα κατάφερε μια χαρά και έκανε το πρώτο της έργο. Μια τέλεια δουλειά. Όπως και όλες δηλαδή, όχι μόνο αυτή, όλες οι δουλειές είναι πολύ ωραίες. Αυτό είναι ένα έργο που θα το κάνουμε τώρα εν ώψη του Πάσχα. Το έχουμε ξεκινήσει από σήμερα και ελπίζουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι το Πάσχα, να στολίσουμε και το σπίτι μας. Εγώ ξεκίνησα από την κυρία Ραπτάκη, που έκανε με την Κινσέπτ κάποια, τα θυμάσαι εσύ, Βαγγέλη, σου είναι εκεί. Από εκεί έγινε η αρχή, μετά προσπάθησα πολύ μόνη μου, πήρα και πολλά μαθήματα από τον Ελληνικό Σύλλογο Patchwork και συνεχίζω να μαθαίνω. Δεν σταματάει κάπου αυτό. Είναι μια εκδήλωση του Συλλόγου, το σκεφτήκαμε με το Σύλλογο, το αποφασίσαμε και... Μια φορά δασκάλα, πάντα δασκάλα. Αυτό ομολογώ ότι με ευχαριστεί πάρα πολύ. Γεια σε όλους, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω εδώ μας. Σαν τη λύση. Μπράβο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπω εδώ αυτό το θέμα, να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και να βλέπεις γυναίκες και φυσικά τον πιστό μας φωτορεπόρτερ που όλα τα γεγονότα τα καταγράφει και τα έχουμε. Και βλέπω όλες τις γυναίκες να μιλάνε, να ράβουν, ακόμα και ένα παιδάκι, έλα από εδώ. Ναι, και τα που δύο έχει κοριτσάκια. Φτιάξει το πιο ωραίο, αν και δεν τα έχω εξετάσει όλα. Έλα από εδώ. Έχει φτιάξει το πιο ωραίο τετράγωνο. Πού είναι το άλλο κοριτσάκι? Έφυγε το κοριτσάκι. Πώς έφυγε λένε? Η Δήμητρα. Ειρήνη, μπράβο Ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία τεχνική και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Ελένη ξεκίνησε μαζί μου. Μαθήτρια, βέβαια, ήξερε ραπτομηχανή πάρα πολύ καλή. Αλλά το patchwork... Και ευγνωμονώ την κυρία Έφη που με έβαλε σε αυτό ευχαριστώ. Το δρόμο. Το λέω πάντα. Το patchwork είναι μεν βασικό να ξέρεις ραπτομηχανή, αλλά είναι και να σου αρέσει, γιατί πολλοί μαθητές ήρθανε, μαθήτριες, και άλλες λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειάς, αλλά πιο πολύ γιατί δεν τους συγκίνησε αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι? Έτσι, γιατί και η Ελένη δουλεύει. Έχει δουλειά full time και πολλές υποχρεώσεις. Σε πολύ δύσκολη εποχή ξεκίνησα, ναι. Και μπορώ να πω ότι με βοήθησε να χαλαρώσω, να ξεχάσω, ναι, προβλήματα, να ξεπεράσω καταστάσεις. Με ακριβώς βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό είναι ότι όταν σου αρέσει κάτι, πάρα δίνεσαι πολύ. Και παίρνεις
όχι απλώς ευχάριστα το χρόνο σου, δημιουργικά, μοιράζεσαι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχε συνέχεια τα μαθήματα που κάναμε στο σπίτι με τη Ζέφη. Και βλέπω ανθρώπους τώρα που ράβουν, που δημιουργούν, ακόμα και την κουμπάρα μου, η οποία με έβλεπε μια ζωή να ράβω στη ραπτομηχανή, ουδέποτε ενδιαφέρθηκε και η μόνη της παρατήρηση ήταν «Μα τι κάνεις εκεί, βρε κουμπάρα?» Με πολύ έτσι περιέργεια, επίσης βέβαια δημιουργούσα και μεγάλη ακαταστασία, πρέπει να πω. Ναι. Και η Χαρίκλια που είναι πολύ τακτική και έβλεπε κλωστές και καρφίτσες, ναι, καταστασία δημιουργεί, δεν νομίζω ότι της άρεσε πάρα πολύ. Και δεν είχε ενδιαφερθεί. Και τώρα τη βλέπω εδώ που ράβει με τη μάνα της και χαίρομαι πάρα πολύ. Τη βάλαμε στο δρόμο. Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η μαμά μου στο σπίτι ήταν η μοδίστρα, δεν μας άφηνε ούτε βελόνα να πιάσουμε. Όλο μας έλεγε, άστο θα το κάνω εγώ. Και δεν έχω μάθει ούτε κουμπί να ράβω. Λοιπόν, μου πήρε 4 μαθήματα για να τα εμπεδώσω και να κάτσω να κάνω κάτι. Και είναι το πρώτο μου. Ελπίζω να τα φέρω. Από δασκάλα σκίζομαι. Δηλαδή έμαθες να πιάσεις τη βελόνα. Έμαθα τη βελόνα, μου έμαθε η Ελένη πώς θα τα κάνω. Και τον κόμπο έμαθα και όλα. Κουμπιά δηλαδή τώρα πια θα ράψω. Κουμπιά, Βαγγέλη, δεν θα ράψω. Η μαμά να είναι καλά. Αυτά είχα να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ και να το συνεχίσετε. Και ελπίζω. Θα σας έρχομαι όποτε είμαι. Ωραία. Έχω φέρει και εγώ τη δουλειά μου να κάνω. Το πρώτο. Μπορεί να είναι στο κυρία για μας. Δεν μπορώ. Και έτσι έτσι να κάνω και εγώ εξάγω. Δεν μπορεί να θα μιλήσω.